30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης που εδρεύει στην Οδό Μεσολογγίου στην παλιά πόλη του Ερεθύμνου και το οποίο είναι αντίστοιχο επίπεδου με αυτά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και καταξιωμένο διεθνώς. Οι άνθρωποι του Μουσείου καλούν τους πολίτες της Κρήτης να το επισκεφθούν και μέσω των εκατοντάδων έργων του να διανύσουν μαζί τους σταθμούς της επιτυχούς καλλιτεχνικής του διαδρομής. Το όραμα αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει πραγματικότητα χωρίς την επιμονή και την αιμονή της Μαρίας προκειμένου να αναδειχθεί τόσο ο κύριος Λευτέρης Κανακάκης αλλά κυρίως το Ρέθυμνο το οποίο τόσο έχει αγαπήσει και έχει ταυτιστεί μαζί του. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης βασίστηκε στο όραμα του καταξιωμένου ρυθμιώτη ζωγράφου Λευτέρη Κανακάκη όπου μετά το θάνατό του πήρε σάρκα και οστά όταν η ανιψιά του, γνωστή κριτικός τέχνης Μαρία Μαραγκού μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Ηλέκτη Χαράλαμπο Μαραγκό δημιούργησαν αρχικά τη δημοτική πινακοθήκη Λευτέρης Κανακάκης. Όταν πέθανε ο θείος μου, ο Λευτέρης Κανακάκης, σκέφτηκα να συγκεντρώσω τα έργα από την οικογένειά μας και να ξεκινήσουμε σε αυτά τα δύο δωμάτια που είπε και ο Θωμάς, προσθέτοντας Έλληνες καλλιτέχνες από τη συλλογή του συζύγου μου. Είναι πολιτική απόφαση του Δήμου Ερεθύμνης να κρατάει ζωντανό αυτό το κύτταρο πολιτισμού, το οποίο προφανώς κοστίζει, αλλά όπως έχω πει, η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός πάντα κοστίζουν. Αλλά η έλλειψή τους κοστίζει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν είναι συνειδητή επιλογή να στηρίζουμε αυτό το μουσείο. Στη διάρκεια της πολυετούς διαδρομής ξεχωριστή θέση είχαν πάντα και τα εικαστικά εργαστήρια του μουσείου, ενώ φέτος με αφορμή τα 30 χρόνια του κυκλοφόρησε και ο καινούριος κατάλογος της μόνιμης συλλογής του μουσείου που περιλαμβάνει περίπου 750 έργα, τα οποία αποτελούν τον κόπο και την ανταμοιβή όλων αυτών των χρόνων. 22 χρόνια μετά από την έκδοση του πρώτου καταλόγου ήταν απαραίτητο να γίνει ένας δεύτερος κατάλογος για να συμπεριλάβει όλα αυτά τα νέα αποκτήματα, μαζί με τα παλιά βέβαια, και βέβαια το κεντρικό, την πάρα πολύ σημαντική, την πιο σημαντική συλλογή έργων του Λευτέρη του Κανακάκη, η οποία βρίσκεται στο Ρέθυμνο. Είμαστε ακόμα τυχεροί που έχουμε δυνατότητα ως μουσείο να έχουμε την κατά κάποιο τρόπο ευνοϊκή θέση να έχουμε πέρα από τον εκθεσιακό χώρο και επιπλέον χώρους τα εικαστικά εργαστήρια όπου οι πολίτες του Ρεθύμνου αλλά και όχι μόνο ολόκληρες της Κρήτης μπορούν να αμοιηθούν μέσα από τα μονοπάτια της τέχνης, της έκφρασης, της αναζήτησης, να αναζητήσουν τα νοήματα της τέχνης στην καθημερινότητα του ανθρώπου.